Το Μακεδονία Παλάς είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να το χαρακτηρίσει ότι είναι από αυτά που επιδέχονται παλαιώση, δηλαδή μια καλή νάουσα, ας πούμε. Επιδέχεται παλαιώση, τι θα πει αυτό. Είναι μεν νέο, είναι, κρατά πάντοτε αυτή την ζωντάνια την νεανική, αλλά παράλληλα είναι όπως και η νάουσα, όσο πιο πολύ παλιώνει, τόσο καλύτερο γίνεται. Το Μακεδονία Παλάς πιστεύω ότι τώρα πια με την ανακαίνιση που γίνεται τη καινούργια, πια αποκτά μία πατίνα του χρόνου το οποίο δεν είχε. Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτή η πατίνα του χρόνου αρχίζει να αποκαθίσταται. Δεν πολύ θυμάμαι πότε πρώτο μπήκα. Προφανώς ήμουν μικρός. Προφανώς γινόταν χώροι, γινόταν εκδηλώσεις διάφορες, είχε μεγάλες αίθουσες, ήταν ξενοδοχειακά, είχε τις μεγαλύτερες αίθουσες μέσα στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά το Μακεδονία απέκτησε μια εικόνα, μια έγκλη. Όλοι οι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί, επίσημοι επισκέπτες, ξέρω εγώ, πλούσιοι, μέναν στο Μακεδονία Παλάς. Και ήταν προφανές, διότι και το ελαφρώς απομονωμένο από το κέντρο, μάλλον αποκλεισμένο, δεν ήταν στο Σούρτα Φέρτα, και η θέα του που είναι εξαιρετική, του έδωσε αυτή την έγκλη. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη εκδήλωση που είναι συνδεμένη με το Μακεδονία Παλάς ήταν το 1974, όταν ήρθε ο Καραμαλής, μίλησε στη Θεσσαλονίκη, σε μια λαοθάλασσα, η οποία έπιανε από εδώ σχεδόν από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι κάτω όλη την παραλία και από τον δρόμο και από παντού. Ήταν ίσως η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση που είχε γίνει σε αριθμό, που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά αυτή, ήταν από τις πολύ έντονες, αυτές που ήταν συνδεμένοι και με τον Μακεδονία Παλάς. Ο Καραμαλής έμενε πάντοτε στον Μακεδονία Παλάς. Το Μακεδονία Παλάς έχει σωματωθεί στον ιστό της πόλης, ας πούμε. Οι μεγάλες εκδηλώσεις γίνονται στο Μακεδονία Παλάς. Αυτό το χαρακτηρίζει σαν το κύριο σημείο υποδοχής ξένων στη Θεσσαλονίκη.